πολιτισμού για να διακρίνει τους σύνθετους και μη γραμμικούς τρόπους με τους οποίους τα γεγονότα του παρελθόντος είναι και σήμερα παρόντα. Το Νοέμβριο του 1973, ομάδες νέων, στην πλειοψηφία τους φοιτητές και φοιτήτριες, άρχισαν να καταλαμβάνουν το χώρο του Πολυτεχνείου με το αίτημα να φύγει η Χούντα. Ακολούθησαν το παράδειγμα άλλων νέων πριν λίγους μήνες, αυτών της νομικής σχολής. Οι νέοι του Πολυτεχνείου είχαν την άλλοτε ενεργή και άλλοτε σιωπηλή υποστήριξη πολλών πολιτών. Αντιμετώπισαν την αδιαφορία άλλων τόσων και σίγουρα τις πρώτες μέρες έδρασαν χωρίς την γενναιόδορη ενθάρρυνση των πολιτικών κομμάτων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών της αριστεράς. Οι νέοι όμως στο Πολυτεχνείο αδιαφόρησαν για όλα αυτά. Αγνόησαν τις νουθεσίες των μεγάλων. Τις αγνόησαν ακόμη και τα μέλη νεολαίστικων οργανώσεων της αριστεράς και βρέθηκαν όλοι μαζί αντιμέτωποι με την μεγαλύτερη πρόκληση της ζωής τους. Να καταφέρουν να συνυπάρξουν, να συζητήσουν, να συνθέσουν τις απόψεις τους και να σχεδιάσουν τις δράσεις τους. Αποφάσισαν να συνυπάρξουν συγκρουόμενοι και μέσα στο καμίνι αυτό σφυριλάτησαν τα καταστατικά στοιχεία της σύγχρονης δημοκρατίας μας. Αυτά που τόσο τρομάζουν σήμερα όσους θέλουν να ξορκίσουν τη μεταπολίτευση, όσους δηλαδή τρομάζουν από την παρακαταθήκη του Πολυτεχνείου. Ας μην ξεχαστεί το μήνυμα του Πολυτεχνείου και κυρίως ας μην μετατραπεί σε μία ανάμνηση αποκομμένη από το πλαίσιο του παρόντος. Ας μην ξεχάσουμε τους νεκρούς, τα νέα παιδιά που δολοφονήθηκαν εμψυχρό, τον ανίποτο πόνο των οικείων τους, την απελπισία όσων τα αγάπησαν και την απέραντη θλίψη των φίλων και συντρόφων τους. Δεν έχει σημασία που οι όψιμοι απολογητές του δικτατορικού καθεστώτος προσπαθούν να υποβαθμίσουν το τι ακριβώς έγινε εκείνες τις λίγες μέρες του μακρινού Νοέμβρη του 1973. Δεν έχει σημασία ούτε ότι οι νεοναζί συνεχίζουν να αρνούνται τους νεκρούς. Αυτούς τους αρνητές θα αγνοήσει η ίδια η ιστορία και θα τους περιφρονήσουν οι επερχόμενες γενιές. Οι νεκροί της επταετίας, όσοι βασανίστηκαν, φυλακίστηκαν και εκτοπίστηκαν, οι νέοι και οι νέες που σκοτώθηκαν μετά το τριήμερο της εξέγερσης, οι ελεύθεροι αγωνιζόμενοι φοιτητές που καλούσαν το λαό να τους συμπαρασταθεί στον αγώνα τους ενάντια στο φασισμό, όσοι αρνήθηκαν να φύγουν ακόμη και όταν το τάγκ έριχνε τη σιδερένια πόρτα πάνω τους, όλοι μένουν ανεξίτηλα χαραγμένοι στη μνήμη μας. Τι όμως ενέπνευσε τον αγώνα των νέων το 1973, τίποτα λιγότερο από την απόφαση της αντίστασης απέναντι στον αυταρχισμό του καθεστώτος και από το όραμα μιας δίκαιης δημοκρατικής κοινωνίας, κοινωνίας αδελφοσύνης και ελευθερίας. Στο κέντρο όμως αυτού του οράματος ήταν η παιδεία, ένα όραμα μιας δημοκρατικής παιδείας ταυτισμένη με το μέλλον της κοινωνίας μας. Η επέτειος του Πολυτεχνείου όμως μας αναγκάζει να υπογραμμίσουμε τη βαθιά σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην εκπαίδευση και τη δημοκρατία. Ούτε η εκπαίδευση νοείται χωρίς δημοκρατία, αλλά ούτε και η δημοκρατία χωρίς ουσιαστική εκπαίδευση. Το να μιλάμε για το ένα χωρίς το άλλο δεν στερείται απλά νοήματος. Είναι μια πολιτική θέση που υπονομεύει και τα δύο αγαθά. Ο θεσμός της εκπαίδευσης δεν μεταδίδει απλά γνώσεις. Επιτελεί ένα βαθιά πολιτικό ρόλο, κομβικό για την αναπαραγωγή της κοινωνίας μας. Η εκπαίδευση αντανακλά το παρόν της κοινωνίας και καθρεφτίζει τον τρόπο που φαντάζεται το μέλλον της. Αυτήν την βαθιά πολιτική όψη του αντιδικτατορικού αγώνα προσπαθούν να υποτιμήσουν όσοι υποκριτικά υποστηρίζουν ότι οι φοιτητές του 1973 περιορίστηκαν σε αιτήματα φοιτητικού συνδικαλισμού. Το διακύβευμα της εξέγερσής τους ήταν πολύ ευρύτερο. Οι νέοι και οι νέες αγωνίστηκαν με ανιδιοτέλεια και αυταπάρνηση ενάντια στην πραγματικότητα ενός αυταρχικού παρόντος και στη δυστοπία της αναπαραγωγής του.
Οι αλλαγές στην εκπαίδευση μετά το 1974 ήταν ριζικές και ουσιαστικές. Δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στην καθιέρωση της δημοτικής γλώσσας, στην αντικατάσταση των σχολείων αρένων και θηλαίων με μεικτά σχολεία, στην κατάργηση της ποδιάς και της σωματικής τιμωρίας, στη θέσπιση των μαθητικών κοινοτήτων, στον εκδημοκρατισμό των πανεπιστημίων. Αλλαγές που βάδιζαν παράλληλα με τις γενικότερες αλλαγές στην κοινωνία, όπως για παράδειγμα η αναγνώριση της εθνικής αντίστασης και το οικογενειακό δίκαιο. Θα συμφωνήσω απολύτως με όσα είχε αναφέρει ο προκάτοχός μου ο Νίκος Οφίλης από την ίδια θέση πέρσι, ότι δηλαδή προϋπόθεση της υπεράσπισης της δημοκρατίας είναι η παιδεία και ότι η καρδιά της είναι το δημόσιο σχολείο. Έχουμε χρέος να εμπιστευόμαστε και να βελτιώνουμε συνεχώς την παιδεία μας, στηρίζοντας τα εκπαιδευτικά μας ιδρύματα όλων των βαθμίδων. Το σχολείο σήμερα είναι ανάγκη να είναι ένα δημοκρατικό σχολείο που να προετοιμάζει πολίτες του κόσμου, πολίτες δηλαδή που θα μπορούν να εντάσσουν στις παραμέτρους της σκέψης τους όχι μονάχα το άμεσο πεδίο της εμπειρίας τους, αλλά τα μεγάλα παγκόσμια προβλήματα. Είναι επιτακτικό να προετοιμάσουμε πολίτες ανθεκτικούς στην αβεβαιότητα, που μπορούν μέσα σε αυτές τις αντίξωες συνθήκες να αντιστέκονται στη σκοτεινή γοητεία του ανορθολογισμού και στους ολοκληρωτισμούς και να γίνονται υπερασπιστές της δημοκρατίας και της αλληλεγγύης, της ισότητας και της συμμετοχικότητας. Είναι όμως δημοκρατικό το σχολείο μας, τα πανεπιστήμια μας, στο βαθμό που κυριαρχεί η κουλτούρα της ανοχής, της συζήτησης και των επιχειρημάτων, είναι δημοκρατικά. Στο βαθμό όμως που κυρίαρχα στοιχεία της καθημερινότητας των εκπαιδευτικών μας θεσμών είναι η αναζήτηση των εύκολων λύσεων, του αυταρχισμού, αλλά και μιας γραφειοκρατικοποιημένης μετάδοσης της γνώσης, τότε δεν είναι δημοκρατικά. Γι' αυτό το λόγο αναδύεται για πολλωστή φορά ο θεμελιώδης ρόλος των εκπαιδευτικών. Των εκπαιδευτικών που αποτελούν τον καταλύτη στην κοπιώδη προσπάθεια όλων μας για περισσότερη δημοκρατία σε όλα τα πεδία της κοινωνικής ζωής. Η επέτειος του Πολυτεχνείου συνήθως φέρνει στο νου μας τους μαθητές και φοιτητές μας. Σήμερα η σκέψη μας ας περιλάβει και τους δασκάλους τους. Όμως η ουσία και η σπουδαιότητα του μηνύματος του Πολυτεχνείου βρίσκεται στην επικαιροποίησή του. Από το 1973 μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει πολλά σε παγκόσμιο επίπεδο. Η κοινωνία μας βρίσκεται μπροστά σε καινούριες προκλήσεις. Η επικράτηση του νεοφιλελεύθερου μοντέλου ως κυρίαρχου μοντέλου αντίληψης και ερμηνείας της πραγματικότητας οδήγησε την Ευρώπη σε μια κρίση γιγαντιαίων διαστάσεων. Η αυξανόμενη φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός μεγάλων τμήματων των κοινωνιών μας, η σταθερή αύξηση της ακροδεξιάς τόσο σε κοινωνικό όσο και πολιτικό επίπεδο, οι πόλεμοι και τα εκατομμύρια των προσφύγων δοκιμάζουν τις αντοχές της δημοκρατίας στην Ευρώπη. Οι κοινωνικές συναρμογές έχουν πληγεί σοβαρά, οδηγώντας σε κατακερματισμούς και αντιπαραθέσεις, χωρίς να μπορεί να δοθεί μια πιστική ελπίδα και ένα σαφές όραμα σε πολίτες που όλο και περισσότερο νιώθουν τον κίνδυνο και βιώνουν την πραγματικότητα της κοινωνικής περιθωριοποίησής τους. Η δημοκρατία στην Ευρώπη δοκιμάζεται και δοκιμάζεται πολύ σκληρά. Το μήνυμα του Πολυτεχνείου ως μήνυμα διαρκούς αγώνα για την υπεράσπιση της δημοκρατίας παραμένει δυστυχώς τραγικά επίκαιρο. Οι συνθήκες από το 1973, όπως έχουμε πει, έχουν αναμφίβολα αλλάξει. Το αίτημα ωστόσο παραμένει επίκαιρο. Είναι όχι μόνο λάθος, αλλά επικίνδυνο να θεωρήσουμε ότι ό,τι κατακτήθηκε τότε να το θεωρούμε και ως δεδομένο σήμερα. Η δημοκρατία έχει ανάγκη διαρκούς υπεράσπισης τόσο ως πολίτευμα όσο και ως κοινωνική πρακτική. Το διακύβευμα σήμερα είναι πιο κρίσιμο από ποτέ. Καλούμαστε όχι μόνο να υπερασπιστούμε την πληγωμένη δημοκρατία μας, αλλά το ίδιο το ανθρώπινο πρόσωπο των κοινωνιών μας. Σας ευχαριστώ.